Να πάμε λίγο στην κρίση στο Σουδάν. Τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, έκριθμο το σκηνικό, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με τις προσπάθειες εκεχηρίας μέχρι και αυτή τη στιγμή να έχουν πέσει στο κενό. Σίγουρα βέβαια, πέρα από το κομμάτι το ρεπορταζιακό και την ενημέρωση που έχουμε και εμείς αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται, εστιάζουμε, και έτσι πρέπει να γίνει, και στη στάση της Ελλάδας, κυρίως στο επιχειρησιακό σκέλος. Θα τα δούμε αναλυτικά, θα τα σχολιάσουμε όλα με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτό. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσίκα. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Γεια σας, κύριε Παναγιώτοπουλε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με την εκτίμησή σας αναφορικά με το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες στην περιοχή του Σουδάν. Θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Ναι, νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι πολύ ευίωνα. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Ο εμφύλιος πόλεμος, που δεν είναι επί της ουσίας εμφύλιος πόλεμος με την έννοια ότι δεν συμμετέχουν πληθυσμοί, είναι δύο συγκεκριμένοι μηχανισμοί στρατιωτικοί οι οποίοι συγκρούονται με αυτή την έννοια. Νομίζω θα οδηγηθεί σε πολύ χειρότερα στάδια. Θα επιδεινωθεί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα, την προσπάθεια εκένωσης της χώρας από τους ξένους υπηκόους, κυρίως Ευρωπαίους και Αμερικανούς, γίνεται διότι εκτιμούν και αυτοί ότι θα πάμε σε πολύ άγριες καταστάσεις, οι οποίες θα επεκταθούν. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Κίνδυνος δηλαδή είναι οι συγκρούσεις να φύγουν από την πρωτεύουσα, ναι, το Χαρτούμ, και να πάνε στην υπόλοιπη χώρα. Ήδη σε ορισμένες περιοχές. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας και κατά κάποιο τρόπο να επεκταθεί και η κρίση και πέρα από τα σύνορα περιμετρικά της περιοχής. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στον ήχο. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πράγματι, και αυτό καταλαβαίνετε είναι κάτι πολύ σοβαρό, διότι θα αποσταθεροποιήσει μια ευρύτερη περιοχή που λέγεται Κέρας της Αφρικής, η οποία έχει ακτές πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, είναι απέναντι από την Αραβική Χερσόνησο, και πράγματι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μία οπωσδήποτε συνέπεια θα είναι το εξής. Για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της επέκτασης των συγκρούσεων και λόγω του γεγονότος ότι επειδή σκοτώθηκαν τρεις υπάλληλοι του ΟΗΕ, ο ΟΗΕ σταμάτησε την επισιτιστική βοήθεια, την επισιτιστική ανθρωπιστική βοήθεια και την αποστολή τροφίμων στη χώρα, η οποία συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, θα υπάρξουν πολύ δύσκολες συνθήκες πείνας, διότι από αυτή την επισιτιστική βοήθεια εξαρτώνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα υπάρξουν σίγουρα και προσφυγικά κύματα. Μάλιστα. Στο παρόν θα υπάρξουν προσφυγικά κύματα προς τις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε για παράδειγμα προς την Αιθιοπία, παράδειγμα προς το Τσάντ, το οποίο και αυτό περνάει τη δική του μετάβαση σε μια πιο ομαλή και πιο δημοκρατική κατάσταση. Αλλά θέλω να επισημάνω εδώ, γιατί δεν έχουν όλοι υπόψη τους στο χάρτη, το Σουδάν συνορεύει με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, δύο χώρες δηλαδή πάρα πολύ κοντινές μας, ειδικά προς εσάς εκεί στην Κρήτη. Σωστά. Να περάσουμε λίγο στο επιχειρησιακό κομμάτι και στη συμμετοχή της χώρας μας και στο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί στο κομμάτι του επαναπατρισμού, στο να σώσουμε δηλαδή ανθρώπινες ζωές Ελλήνων. Γίνεται λόγος, και πρέπει να το αναφέρω, για ένα σχεδιασμό κατά κάποιο τρόπο λανθασμένο, για ένα επιχειρησιακό σχέδιο που έχει κενά, για μια ολιγορία, για μια ενεργό συμμετοχή που δεν έχει έρθει από την ελληνική πλευρά. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξέρουμε τα δεδομένα. Η Ελλάδα δεν έχει επιχειρησιακές δυνατότητες στο Σουδάν. Τελεία. Τελεία και παύλα. Δεν έχουμε πρεσβεία, τουλάχιστον εδώ και 7 χρόνια, έτσι. Έχουμε μόνο έναν επίτιμο πρόξενο. Τι σημαίνει επίτιμος πρόξενος? Ένας πολίτης εκείνης της χώρας, τον οποίο η Ελλάδα πολλές φορές άμυστα του αναθέτει ορισμένα προξενικά καθήκοντα, δηλαδή να ασχολείται με ορισμένα θέματα των κατοίκων εκεί, ή διαβατήρια ή κάποια τέτοια πράγματα, δεν έχουμε, ας πούμε, εκπροσώπηση. Επί της ουσίας, τη δουλειά εκεί πέρα την κάνει η πρεσβεία μας στην Αίγυπτο.
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Σουδάν. Έτσι, οι διαστάσεις είναι πολύ, οι αποστάσεις, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι, και επομένως οι επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουμε ακόμα και για να βγάλουμε από εκεί Έλληνες υπηκόους επαφίονται σε ξένες χώρες. Δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε Έλληνες υπηκόους στην ίδια μεταχείριση που θα έχουν Ξέρετε όλοι κάτι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες του Σουδάν. Εγώ παρατηρώ και καταγράφω και μαθαίνω ότι το Μεγάλο Σάββατο ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Μεγάλο Σάββατο λοιπόν ενεργοποιήθηκε αυτή η μονάδα κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που σε άλλες χώρες ενεργοποιείται 365 μέρες το χρόνο. Φτάσαμε λοιπόν στο παραένα ή στο και ένα για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε μια κοινή αποστολή με τη Γαλλία για παράδειγμα και να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε με τους Έλληνες περιοχής? Ίσως, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Γαλλία τι έχει κάνει? Πρώτον, επειδή έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή από τους Ευρωπαίους πολίτες που είναι στο Σουδάν, οι περισσότεροι είναι Γάλλοι, και επειδή η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική στρατιωτική δύναμη, έχουμε εμείς προσκοληθεί κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να μας μεταφέρουν μερικούς ανθρώπους. Πράγματι, μας μεταφέρανε μερικούς στη γειτονική πολύ μικρή χώρα του Τζιμπουτί, η οποία είναι παλιά γαλλική αμπικία. Και το άλλο που έχει γίνει είναι πάλι με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί στείλαν εκεί τα δικά τους και μπορέσαμε εμείς και βάλαμε μερικούς ανθρώπους, δηλαδή με διπλωματικές πηγές δίναμε οδηγίες. Και εγώ δεν ρωτώ με τώρα. Από μακριά, από το τηλέφωνο, να μπουν στο ιταλικό ας πούμε αεροπλάνο ή στο βρετανικό, κάποιοι από τους οποίους τους αφήσανε στη Νότια Αίγυπτο. Και τώρα προσέξτε, θα στείλουμε εμείς αεροπλάνο ή στείλαμε για να τους πάρουν από τη Νότια Αίγυπτο, όχι από το Σουδάν. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή λειτουργούμε σαν μία. Μισό λεπτό, κύριε Τσίκα. Σαν μία αεροπορική εταιρεία λειτουργούμε που θα μεταφέρει από την Αίγυπτο τους Έλληνες και θα τους πάει στην Ελευσίνα. Πρακτικά αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται, ναι. Κοιτάξτε, τα δεδομένα είναι αυτά. Δεν θέλω να κάνω περισσότερες κρίσεις, τα δεδομένα είναι αυτά. Δηλαδή επαφιέμεθα σε χώρες που θεωρούμε ότι έχουν μεγαλύτερες ας πούμε επιχειρησιακές δυνατότητες, έχουν και επιτόπου δυνάμεις. Τώρα για να καταλάβετε τη διαφορά. Και πώς θα ανυψωθεί το ηθικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν σε μια κρίσιμη στιγμή δεν έχουμε μια πιο ενεργό συμμετοχή σε μια κρίση, δεν ρωτώμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν. Οι Βρετανοί, οι οποίοι πήγαν εκεί, και οι Αμερικανοί, πρώτα απ' όλα έπρεπε να διασφαλίσουν το αεροδρόμιο του Χαρτούμ, το οποίο είναι πεδίο μαχών. Και γι' αυτό, όπως είδατε, γίνονται ολιγόρες εκεί, κυρίες, για να μπορούν κάποιοι να πλησιάσουν στο αεροδρόμιο. Αν δεν πλησιάσει το αεροδρόμιο, μπορείς να πας πουθενά. Οι δρόμοι γίνονται. Πρέπει να φτιάξεις πρώτα κονβόι αυτοκινήτων για να σε πάει στο αεροδρόμιο. Ναι. Αυτό θέλει οργάνωση. Επιτόπου. Πας στο αεροδρόμιο. Οι Βρετανοί λοιπόν τι κάνανε? Αφού στείλανε αεροπλάνα από τη βάση που έχουν στο ακροτήρι της Κύπρου, στείλανε και ειδικές δυνάμεις, στρατό δηλαδή, που έμεινε στο αεροδρόμιο σε περίπτωση που οι Βρετανοί υπήκοοι και διπλωμάτες που θα μπαίνανε στο αεροδρόμιο διχόντουσαν επίθεση. Δηλαδή οι Βρετανοί. Τη διαφορά των δυνατοτήτων, των μεγεθών. Ερώτηση, κύριε Τσικά. Των επιχειρησιακών σχεδίων κλπ. Σε περίπτωση που δεν διανύαμε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, ίσως ο σχεδιασμός να ήταν διαφορετικός? Νομίζω ότι αυτό ίσως θα ήταν λίγο υπερβολή να το πούμε. Νομίζω ότι είναι θέμα και επάρκειας μέσων προσωπικού κλπ. Και αυτή που λέτε η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια διπλωματική επιτροπή. Έτσι, αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου, οι οποίοι συντονίζονται, προσπαθούν να μιλήσουν με τον εκεί Μητροπολίτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Σωστά, και σε άλλες χώρες διπλωματική επιτροπή είναι, δεν έχει κάποιο άλλο ρόλο. Ναι, όχι, στέλνουν όμως και αεροπλάνα και δυνάμεις, αυτό που λέγαμε πριν. Κατ' επέκταση, σωστά. Εμείς πώς το κάνουμε? Μιλάμε είτε με τον Μητροπολίτη, που είναι του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στο Σουδάν, είτε με τον επίτιμο πρόξενο, είτε με κάποιους άλλους τους παίρνουν και τηλέφωνο και τους λένε κοιτάξτε, η τάδε αποστολή θα φύγει από εκεί. Εσείς πηγαίνετε στο σημείο αυτό που θα βρεθούν οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί ή οι Βρετανοί, να μπορέσετε να πάτε και να μπορέσουν να σας πάρουν πίσω και εμείς θα σας παραλάβουμε από το αεροδρόμιο, από την Αίγυπτο, από την Τζιμπουτί, από την Ιταλία, δεν ξέρω εγώ από πού. Εντάξει. Μάλιστα.
Θα ήθελα ένα σχόλιο, όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, αναφορικά με το κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, προεκλογική περίοδος και για τις δύο χώρες, ρεαλιστικό σενάριο η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό, υπό την έννοια βέβαια ότι θα υπάρχει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση, έτσι, και από τις δύο πλευρές, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι υπάρχει συμφωνία και υπήρξε αυτό πριν από τους σεισμούς στην Τουρκία, ότι να πάμε σε προεκλογικές περιόδους και της Τουρκίας και της Ελλάδας χωρίς μεγάλα προβλήματα και χωρίς την πιθανότητα ατυχήματος. Θυμόσαστε ότι είχε γίνει και μια συνάντηση πριν τους σεισμούς ανάμεσα στον κύριο Καλίν, τον βασικό διπλωματικό σύμβουλο του κυρίου Ερντογάν, τη διπλωματική σύμβουλο του κυρίου του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες με μεσολάβηση της Γερμανικής Προεδρίας. Ήρθαν οι σεισμοί, πάνω σε αυτό πάτησαν και βελτιώθηκε πολύ το κλίμα. Ποιο είναι το ρεαλιστικό, αλλά βεβαίως αυτό δεν πρέπει να φεθεί έτσι, ότι θα έχουμε δύο κυβερνήσεις με ενοπή λαϊκή εντολή και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που πάνω στην ομαλοποίηση των σχέσεων θα μπορέσουν να αρχίσουν τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις ώστε να επιληθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Είτε με διμερείς διαπραγματεύσεις, είτε με από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση μετά τις εκλογές και των δύο πλευρών. Μάλιστα. Γιατί το λέω, γιατί οποιαδήποτε επίλυση χρειάζεται κάποιες αμοιβαίες παραχωρήσεις. Δεν υπάρχει διεθνής διένεξη που να μην λύσει με διεθνείς παραχωρήσεις. Αυτές πρέπει να μπορούν να τις αναλάβουν, ας το πω σε εισαγωγικά, κακώς κατά τη γνώμη μου, το λεγόμενο πολιτικό κόστος οι ηγεσίες που θα υπάρχουν. Πρέπει άρα να εξηγήσουν στις κοινωνίες τους τα ωφέλη αυτής της εξομάλυνσης. Μάλιστα. Κλείσαμε με την Τουρκία και με την Ελλάδα και με τις προοπτικές στο να φτιάξουν οι σχέσεις. Ωστόσο, το θέμα της ημέρας και πράγματι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, κύριε Τσίκα, έχει να κάνει με την κρίση στο Σουδάν και έχει να κάνει με αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει κενά από την ελληνική πλευρά. Πραγματικά είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε από το πρωί εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Και μάλιστα διερωτώ με, σας έθεσα πολλά ερωτήματα και θέλω να κλείσω με αυτό και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Έλληνας αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έχει καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις αερομεταφερόμενες. Με φόντο και τον κίνδυνο πραγματικά και τους κινδύνους που ελοχεύουν στο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής Ελλήνων. Είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει, στο οποίο αξίζει να εστιάσουμε. Φαίνεται ότι γενικώς, μερικές φορές λέμε μεγάλα λόγια, μερικές φορές κάνουμε και υπέρογκους ακόμα εξοπλισμούς, έτσι, για το υποτίθεται ενδεχόμενο, και σε απλά επιχειρησιακά θέματα φαίνεται ότι εκτιμούμε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να επιλύσουμε τα θέματα. Σε μια δύσκολη στιγμή που πιθανότατα να ξεσπάσει με την Τουρκία, σε μια κρίση, σενάριο, τι θα πράξουμε? Εντάξει, υποθέτω ότι εκεί θα υπάρχει μια επάρκεια, επειδή όμως εγώ, να σας πω, εγώ γι' αυτό μερικές φορές είμαι λίγο κριτικός και επιφυλακτικός για την αναγκαιότητα όλων αυτών των υπέρογκων εξοπλισμών που κάνουμε, γιατί εγώ δεν το θεωρώ ρεαλιστικό σενάριο ότι θα φτάσουμε σε γενικευμένο πόλεμο με την Τουρκία. Αντιθέτως, η χώρα έχει ανάγκη δυνατοτήτων για άλλου τύπου αποστολές, όπως αυτή που αναφέρουμε τώρα, και φαίνεται ότι παρά τα υπέρογκα ποσά που πληρώνει ο ελληνικός λαός για εξοπλισμούς, για άλλα ενδεχόμενα, δεν μπορούμε, ας πούμε, να επιλύσουμε μια σειρά από τέτοια θέματα που πραγματικά θα δίνανε ένα ρόλο στη χώρα μας. Η πιο αποτελεσματική συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές, ειρηνευτικές αποστολές, σε συμμαχίες κτλ. Που πράγματι εκεί θα έδινε κύρος στην διεθνή παρουσία της χώρας. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλιά. Να είστε καλά, να είστε καλά.